Καλό μεσημέρι, Νικήτα, και καλό μήνα. Βρισκόμαστε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ μαζί με τον καθηγητή Σταύρο Πάρλαλη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον προσομοιωτή οδήγησης. Κύριε καθηγητά, πείτε μας μερικά λόγια. Χαίρετε, για χαρά. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, όπως είπες, στο νεοσύστατο εργαστήριο LSE, Laboratory of Safety in the Community. Έχουμε τον προσομοιωτή που, όπως λέει και η ίδια λέξη, προσομοιάζουμε ακριβώς τις συνθήκες οδήγησης, και ο σκοπός μας βέβαια είναι διτός, είναι να ερευνήσουμε τη συμπεριφορά διάφορων ομάδων πληθυσμού πάνω στην οδήγηση και βέβαια να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο κόσμο και κυρίως νέους, ακόμα και παιδιά πιο μικρής ηλικίας, πάνω στα θέματα οδικής ασφάλειας. Έτσι πολύ γενικά αυτός είναι ο σκοπός μας και έχουμε διάφορες δράσεις τις οποίες προσπαθούμε σιγά σιγά να αναπτύξουμε μέσα στο εργαστήριο. Δηλαδή πάμε, Γιώργο, είναι καλό να δοκιμάσουμε το πρόγραμμα. Να δούμε τι είναι αυτός ο προσομοιωτής. Πάμε να δούμε ακριβώς, Γιώργο, τι είναι αυτός ο προσομοιωτής. Τώρα πάμε να το δοκιμάσουμε. Ναι. Όταν είσαι έτοιμος, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Η ζώνη ασφαλείας είναι πάντα απαραίτητη. Φυσικά. Βάλτε μπροστά τη μηχανή. Ελέγχετε τα κλέφτες για τυχόν αυτοκίνητα που έρχονται από πίσω σας και αρχίστε την οδήγηση. Πολύ ωραία. Να ανάψουμε τη μηχανή. Βάλαμε τη ζώνη μας. Ανοίγουμε τη μηχανή μας. Ωραία το χειρόφρενο. Θα πατήσουμε και το D. Και έτσι ξεκινάμε να οδηγάμε. Οπότε... Πιο, το μικρόφωνο, Γιώργο, δώσε το μικρόφωνο στον καθηγητή. Το μικρόφωνο στον καθηγητή. Ναι. Ωραία. Για να τον ακούμε τώρα, ξανά. Οπότε να μας τα... ξεκινάει το σενάριό μας. Δεν ενεργοποιήσατε το κλάση. Μπήκαμε στο σενάριο, αρχίζουμε την οδήγησή μας και ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνει το πρόγραμμα. Είσαι γρήγορος οδηγός. Ο σκοπός μας εδώ πέρα είναι όχι μόνο να δούμε πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε σε ένα σενάριο. Μοιάζει να είναι με παιχνίδι, αλλά εδώ δεν έχει, είναι. Έχει εμπόδιο, είναι πρέπει να το προσπεράσουμε. Ναι. Όπως αυτό το οποίο συνάντησες τώρα ως εμπόδιο. Έτσι. Από πίσω δεχόμαστε κριτική για το τι έχουμε κάνει. Θα πας καλά όμως, μην ανησυχείς. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να μελετήσουμε και τα δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται πίσω στον υπολογιστή. Οπότε αυτός είναι και ο ευρύτερα έτσι ερευνητικός στόχος αυτού εδώ του εγχειρήματος. Πάει καλά ο Γιώργος. Ίσως να ήταν καλά, Γιώργο, ναι, να σε βάλουμε να οδηγήσεις και στα χιόνια. Α, έχουμε χιόνια. Να δούμε και τα χιόνια. Ναι. Είμαστε έτσι μέσα στον χειμώνα. Να το δοκιμάσουμε και τα χιόνια. Αν θέλετε να δοκιμάσουμε, να πάμε εύκολο να το βάλουμε. Αλλά θα πρέπει να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σενάριο που μπορεί να το συναντήσουμε οποτεδήποτε. Πάμε, Γιώργο, και όπως είπα, πες του καθηγητή να βάλει τα χιόνια. Να... έχουμε... λοιπόν, να πάμε στα χιόνια. Βεβαίως, αμέσως. Να δούμε... Είμαστε εδώ να δοκιμάσουμε τα χιόνια, Νικήτα. Θα δούμε πόσο καλός είσαι, λοιπόν, και σε χιόνι. Δεν χρειάζεται να ανοίγουμε συνήθεια, σωστά. Πάμε έτσι όπως είμαστε. Το θέμα είναι να μπορούμε να ελέγχουμε το αυτοκίνητο. Πόσοι από εμάς γνωρίζουμε να οδηγάμε σε τέτοιο περιβάλλον. Εγώ 2-3 φορές που έχω οδηγήσει αισθάνομαι έτσι δυσκολία. Μπορείς να ξεκινήσεις, Γιώργο. Δεν κινείται το αυτοκίνητο. Ξεκινάμε, μάλιστα. Ανάβουμε και τα φώτα, επειδή έχουμε χαμηλό ηλιοφάνεια, ωραία. Γιατί δεν πάει κουρός. Είναι λίγο πιο δύσκολο το τερέν μας. Οπότε, επειδή ανοίγει και το χιονοδρομικό σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, προσοχή, όποιος πάει προς τα πάνω. Ιδιαίτερα δύσκολες οι συνθήκες. Με την ευκαιρία να πούμε ότι θα μπορούσαμε να εκπαιδεύσουμε ακόμα και κόσμο. Απα, δηλαδή και τώρα να μην αυτό... έχουμε ατυχήματα. Έχουμε ατύχημα, λοιπόν, ναι. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο είναι... δεν μας κοστίζει, δεν πληγώθηκε κανένας. Και είμαστε σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Θα ξαναδοκιμάσουμε. Να ξαναδοκιμάσουμε, Νικήτα. Ναι, ναι. Είσαι έπεισε μια... Ναι, λοιπόν. Η μηχανή είναι ανοιχτή. Όχι, να την ανοίξεις. Ωραία. Χειρόφρενο. Πολύ ωραία.
ψηλά. Έτσι δυσκολεύεται να ξεκινήσει, ακριβώς επειδή... Κοίτα, λόγω των χιονιών. Έτσι, του πάγου. Πόσο ρεαλιστικό το βλέπεις, Γιώργο? Ορίστε. Πόσο ρεαλιστικό, Ρωσίνη, βλέπεις Νικητά, την οδήγηση? Νιώθεις ότι είσαι σε πραγματικό... σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, συνεπώς, να ολοκληρώσουμε με τον κύριο καθηγητά να μας πει όλο αυτό μέχρι τώρα πώς έχει βοηθήσει και ολοκληρώνουμε αυτή τη σύνδεση. Πριν φτάσουμε στο χειροδρομικό. Ναι. Κύριε καθηγητά, όλο αυτό πώς έχει βοηθήσει, πώς έχει βοηθήσει τις έρευνες στα αρχαιρετικά? Ο εξοπλισμός αυτός είναι αρκετά καινούριος. Τον έχουμε περίπου 2-3 μήνες εδώ στο Πανεπιστήμιο. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε σε αρχικό σημείο. Ξεκινάμε να κάνουμε διάφορες μελέτες. Τον Γιώργο θα τον φέρουμε πολλές φορές εδώ μαζί μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λέγαμε και προηγουμένως. Γιώργο, θες να συνεχίσει να. Εντάξει, εντάξει. Μάλιστα. Συνεπώς, Γιώργο. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε. Χρειάζεσαι εντατικά μαθήματα, λένε οι αρμόδιοι. Έρχονται και δοκιμάζουν. Μάλιστα.